πατέρα βεβαίω. Είναι βίντεο το με προτά, εννοείται. Με προτά, εδώ πέρα το πάτερ Σιλιανό. Βρισκόμαστε. Παίρνει βίντεο, παίρνει. Ναι, κανονικά. Βρισκόμαστε επί βουλγαρικού εδάφους αυτή τη στιγμή. Κατευθυνόμαστε προς Σόφια. Και εδώ πέρα, όπως βλέπει η κάμερα εδώ πέρα του καλού ποιμένα, υπάρχει αμύωτο κέφι και ζωντάνια εδώ πέρα. Εδώ. Τα παιδιά της Πολύχνης είναι εδώ, τα παιδιά της Πολύχνης. Ιδιαίτερη μία τον Πάτερ Σιλιανό για τα παιδιά της Πολύχνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε να τελείς, συνέχισε το φωτορεπορτάζ. Εδώ εξαδέρφη κερνάει όριο. Γεια σου αδερφή. Ο Κυρικός. Αυτός είναι ο άνθρωπος που θα καθαρίσει. Θα καθαρίσω. Τα φαγητά. Και εδώ πέρα, μόνο μαζόπιτα. Σε πολύ ρίχνω. Μινάς, Μαρία θα βλέπω. Ρε το νερό, ρε κλασσέτσι. Σύντομη στάση έξω από τα Σόφια και ώρα να δούμε τι θέλει από ψηλά. Το χωριό που βλέπετε πίσω είναι το Ντραγκίτσεβο και λίγο πιο βόρεια ανατολικά είναι η Σόφια. Απέναντι από τον Ντραγκίτσεβο είναι το Πέρνικ, μια μικρή κομμόπολη έξω από το Σόφια. Τελειώσαμε τη στάση μας και τώρα φεύγουμε. Επόμενος προορισμός, το Ρούσε. Ψυχολογικό πρόγραμμα εδώ πέρα. Κάποιοι εδώ πέρα σηκωφαντούν. Λέμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Το όνομά του. Τι να κάνουμε, δεν έχουν όλους τους τρόπους ψυχαγωγίας. Εγώ υποστηρίζω το φίλο. Μπαλάντα τζίκ. Λείπει το τζίκ, περίμενε. Ναι, εκεί πέρα έχει μπαλάντα τζίκ όμως. Να να παίρνετε ιδέες εκεί στη Σόνη και μπάλα τα τζίκη, παιδιά. Και αφού μετά από πολλές ώρες φτάσαμε στο Βουκουρέστι, η ώρα είναι 9 και 4 και έχουμε έρθει να φάμε. Μετά το Βουκουρέστι θα έρθει ένα μέρος του Βουκουρεστίου και εμείς ήρθαμε να φάμε εδώ πέρα. Τον Πάτερ Γεώργιο, τον Νίκο, τον Βαγγέλη, τον Κύρικο. Γεια σου Ευτύχη. Η υπόλοιπη είναι δίπλα. Γεια σου Ευτύχη. Γεια σου Πάτερ μου. To infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink, drink, and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes, and light the roof on fire. Tell them, baby, 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 I'm on fire. I tell them, baby, 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 I'm a fireball. Είμαστε στο Βουκουρέστι, νομίζω στην παλιά πόλη. Σωστά. Και πάμε προς την εκκλησία. Ποια εκκλησία? Σταυροπόλεως, νομίζω. Σωστός. Σωστά, σωστός. Καλά τα λέω. Το διάγωνος λέει σωστά. Πώς φαίνεται μέχρι στιγμής η Ρουμανία? Ωραία είναι, έχουμε δει διάφορα μέρη. Ελπίζω ότι σήμερα θα δούμε πολλά περισσότερα. Πότε θα πάμε στα Καρπάθια, ωραία. Αύριο θα πάμε στο Μπουζάου, σε ένα... Θα πάμε στο Μπουζάου, φίλε, και δεν έχει πάει κανείς στο Μπουζάου. Δηλαδή, άμα πας στο Μπουζάου, είναι το καλύτερο μέρος της Ρουμανίας. Έτσι λένε όσοι δεν έχουν πάει. Όσοι πάνε μπορεί να έχουν άλλη άποψη. Θα φανεί όμως. Εντάξει. Και συνεχίζουμε. Μετά που θα πάμε, θα φάμε. Θα φάμε...
Δεν ξέρω, έχει πολλά μαγαζιά. Άκουσα ότι υπάρχει ένα ελληνικό μαγαζί στο οποίο δεν μιλάνε ελληνικά. Έχω ακούσει και εγώ γι' αυτό, με ελληνικό γύρο. Greek γύρο λέει. Επίσης έχει πολλά κεμπάπ, μαγαζιά με κεμπάπ. Ναι. Τι λένε. Θα δούμε. Και μετά, για γλυκάκι, θα φάμε μια ωραία σοκολάτα από αυτήν που έρχεται ο Κύρικος. Α, σίγουρα. Αλλά όχι εγώ, οι υπόλοιποι. Θέλω να δοκιμάσουμε. Θα την κεράσουμε εδώ πέρα πίσω στα κορίτσια. Θα σκεφτούμε μια πολύ ωραία σοκολάτα που γευτήκαμε χθες με τον Κύρικο και τον Νίκο. Ήτανε μούρλια. Φάγαμε και δεν θέλουμε να ξαναφάμε άλλη. Η αλήθεια είναι ότι όσο κακή και αν είναι. Μα γιατί? Γιατί? Έχει διάφορα μινι μάρκετ που την πουλάνε. Του αρέσει πάρα πολύ η σοκολάτα εδώ πέρα. Είναι νερό με ένα σύγχαμα μέσα με χρώμα. Δεν ξέρω. Θα το ανεβάσω. Νερό με σύγχαμα. Νέα γεύση. Νερό με σύγχαμα. YouTube. Καλησπέρα! Πόσες φέρετε μέχρι στιγμής στο Βουκουρέστι? Τέσσερις. Τι τέσσερις? Τέσσερις μέρες στο Βουκουρέστι θα μείνουμε. Άλλο ρώτησα, πώς σας φαίνεται? Είναι καταπληκτικό. Το Βουκουρέστι λοιπόν φαίνεται πολύ ωραίο. Για πρώτη φορά είναι τέλειο με μεγάλα κτίρια. Έχει πολύ καλύτερα. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Ελάτε λίγο στην άκρη, ρεθνή και τρελή. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Ο πολιτισμός λίγο. Ναι. Και λίγο τα διάφορα σημεία, μέρη που έχει. Και... Είναι σαν την Ελλάδα, είναι σαν στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Άρα μπράβο. Είναι διαφορετικά. Είναι εξωτερικό, είναι πεντακάθαρο. Έχει πολλά καινούργια κτίρια, αξιοθέατα. Για μένα για πρώτη φορά ένα σοκ είναι. Ένα τι? Ένα σοκ είναι για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Α, πορτάρα. Έχουν και πορτάρες εδώ. Γιατί έχουμε ξανά έρθει. Ρουμανία, Βουκουρέστι. Ναι. Α. Έπρεπε να μας κάνετε εσείς και να έχεις. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Ισχύει, δεν υπήρχε. Όπως το βράδυ. Ισχύει αυτό, ισχύει, ήταν κακό. Η εκκλησία που μόλις είδαμε είναι του Αγίου Νικολάου. Είναι κανονική εκκλησία, έχει χτίστηκε το 1702. Και η μύθη λέει ότι χτίστηκε μέσα σε μία μέρα. Πραγματικά τρομερό αυτό. Την ώρα που ήρθε η εικόνα της Αγίας, της Παναγίας Παραμυθίας, λέει, άλλαξαν τα πράγματα. Εδώ πέρα λέει. Και. Προς το καλύτερο από ό,τι κατάλαβα και εδώ πέρα και άλλαξαν. Καλά, προφανώς, ναι. Ψάλαμε μέσα το Action. Το Action ST, το Αγίου Νικολάου, το Πολυτίκιο. Μας χειροκρότησαν κιόλας πάντα. Τόσο καλοί είμαστε! Τόσο καλοί είμαστε! Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για το φαΐ. Ώρα μεσημεριανού, πού θα πάμε να φάμε? Excalibur. Το πρώτο είναι ο Νίκος Παρθένης. Έχω δει φωτογραφίες, θα πιστεύω. Και πώς είναι εκεί πέρα, για περιγραφή λίγο στον κόσμο. Φετίδιαν style. Θα φάμε με τα χέρια βέβαια, αλλά θα μας δώσουν μια κουπίτσα με λεμόνι για τα χέρια. Πολύ καλά, δεν θα τρώμε σαν ζώα, δεν πειράζει. Εμείς θα φάσαι εκεί πέρα. Ναι, ανυπομονώ να το δω βασικά. Τι έχεις ακούσει, πώς είναι? Είναι σαν ζωνικό κάστρο. Βασίλη, τι έγινε, φάγαμε φόλα. Φάγαμε φόλα μεγάλη. Άμα θέλουμε όμως μπορούμε να φάμε κανένα ζαχαρωτό να γλυκάνουμε την πίκρα μας. Όχι, όχι, τώρα είναι ώρα μεσημεριανού. Ζαχαρωτά μετά. Εντάξει, θα έχεις μάθει σωστά τα πράγματα την οικογένειά σου. Ναι τώρα. Μεγαλώσαμε αρχές. Γι' αυτό πάμε να πιούμε μπύρες. Μπύρες! Τουλάχιστον να πνίξουμε τον πόνο μας στο ποτό. Όχι, δεν είμαστε αλκοολικοί. Και πού θα πάμε να πιούμε μπύρα? Στην αρχαιότερη μπυραρία της Ρουμανίας. Η οποία έχει λίγο δύσκολο όνομα. Κάρου Τσουμπέρε ή Κάτσου Ντουμπέρε. Κάπως έτσι. Έτσι, Κάρου Κάτσου Ντουμπέρε, σίγουρα. Αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Ναι, από εδώ. Στο Excalibur θα πάμε το βράδυ. Δεν το χάνουμε αυτό το πράγμα. Πάμε πολύ. Τι σας εντυπωσίασε μέχρι στιγμής στο Βουκουρέστι? Πίσω είμαστε εμείς σαν χώρα. Ναι. Είπα τι σας εντυπωσίασε, όχι... Αυτό, πόσο πίσω είμαστε εμείς. Σε εντυπωσίασε στο Βουκουρέστι ότι είμαστε πιο σαν χώρα? Εμείς, ναι. Okay. Εδώ, Σιρούλα, για πες. Τι λέμε. Τι σε εντυπωσίασε στο Βουκουρέστι? Κάτσε και εσύ, κάτσε και εσύ. Και εσύ θα πεις, τι θα πεις. Δεν είναι τώρα. Βάλουμε στο πλάνο. Πείτε, πείτε, πείτε. Και οι τρεις, και οι τρεις.
κάμερα. Τι σας εντυπωσιάζει στο Βουκουρέστι? Ξέρω, παιδί, ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, ή γυναίκα. Άλεξ, με ρωτήσεις, είναι όλα ευθεία, δεν έχει ανυπόστατε φορές. Ναι. Ότι είναι όλα τεράστια, τα κτίρια. Ναι. Τι σας εντυπωσίασε? Τα μνημεία. Εντυπωσιακά μνημεία, πολύ ωραία μουσεία που δεν τα έχουμε σκεφτεί ακόμα. Πιάστη τα μαγαζιά. Εντυπωσίασε πάρα πολύ το ότι έχει πολλές κοπέλες, ωραία σώματα. Δεν είσαι την Ελλάδα. Οι περισσότερες. Το ότι μπορείς να περπατήσεις παντού. Εδώ κοίτας. Παντού. Το ότι είναι τόσο μεγάλη πόλη, έχεις όλο το χρόνο να κάνεις ό,τι θέλεις. Ωραία. Οι μπύρες. Στην Αποδά. Πολύ ωραία μαγαζιά. Το προτείνω για παρέα, ας πούμε, το πολύ 4 άτομα. Και ότι είναι, το τελικό είναι ότι είναι πάρα πολύ φθηνά. Είναι φθηνά, δηλαδή πήρα 6 μπύρες με 3 ευρώ. 6 μπύρες με 3 ευρώ. Μεγάλες μπύρες. Εμένα με εντυπωσίασαν τα υπέροχα κτίρια της παλιάς πόλης. Πυραρία που πήγαμε τώρα στο τέλος. Κάτσο του Μπέρε. Κάτσο του Μπέρε, ναι. Εσύ, Μαρινά. Από μαγαζί. Από μαγαζί. Μέρος, εντάξει, έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. Οι τράπεζες τους, οι κακτήρια τα μεγάλα, όπως εντυπωσιακά είναι. Τι άλλο, τα μαγαζάκια μέσα στην παλιά πόλη. Ότι περνάς τη διάβαση και σταματάνε τα αμάξια. Το μπέρκετ που φάγαμε μαζί. Εσύ? Το σημερινό το μαγαζί που πήγαμε. Το κάτσο του Μπέρε. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Δύο ψήφους για το κάτσο του Μπέρε. Επιτέλους είναι το συμβολικό του Excalibur. Είναι το μετρησμένο πρόβατο. Ωραία. Ναι. Ναι. Ο παράδο. Ωπα, ωπα, ωπα. Εντυπώσεις από Excalibur. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Για το φαγητό και η ατμόσφαιρα όμως, κυρίως η ατμόσφαιρα, παιδιά. Αυτό. Εντυπώσεις, τέλειο. Τέλειο, παιδιά. Ήταν χώρος, έχει το φαγητό πολύ ωραίο. Και οι κούπες. Παιδιά, είναι εμπειρία που πρέπει να ζήσει ο καθένας. Είναι μοναδική εμπειρία. Πολύ καλό φαγητό. Εντάξει, το φαγητό ήταν κομπλέ, δεν το λες ούτε κακό, ούτε τέλειο. Ήταν καλό, ήταν καλό. Η πύρη ήταν καλή. Ωραία πύρα,
Ωραία σπαθιά. Το εφέ είναι το θέμα που δημιουργεί όλο. Ναι. Ωραία πύλη να ποτήρια. Να διαβεί. Είναι πολύ ωραία συλλογή. Είναι ωραία με παρέα, να πάθεις με παρέα. Ναι, να γελάσει. Καλημέρα, 28 Οκτώβρη σήμερα, χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά πατρίδα. Έχουμε αφήσει το Βουκουρέστι πρωί-πρωί για να πάμε στο Μπουζάο, μας περιμένει ο Μητροπολίτης Κυπριανός. Αλήθεια. Το κέφι έχει ανάψει από νωρίς στο λεωφορείο, χόροι, πανηγύρια. Πρώτα αυτά κάποιοι αντιστέκονται στεναρά και αποφασίζουν να κοιμηθούν, όπως η κυρία Ευαγγελία εδώ. Ήπνε που παίρνεις τα παιδιά, πάρε και εμένα. Αφιερωμένο στον πατέρα Γεράσιμο. Αυτά κύριοι, βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Σε λίγο θα φορέσουμε και μακαρένα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like, subscribe. Θα αφήσω εδώ το προφίλ μου στο Instagram και στο TikTok. Bye! Θες πώς σου φάνηκε που έτρωγες με τα χέρια? Δεν έφαγα με τα χέρια. Πάλι καλά. Δύο μαχαίρια. Ο Κύρικος δεν έφαγε, οπότε εγώ έφαγα με δύο μαχαίρια. Το έκανα για την παρέα. Αυτό σημαίνει ότι είστε καλοί μου φίλοι και σας αγαπώ πολύ, γιατί ποτέ δεν θα πήγαινε σε αυτές. Δεν σου θα περίμενα να με κεράσω ένα μεσημεριανό. Σήμερα μου είπε ο Νίκος να κεράσω ένα μεσημεριανό. Εγώ σου κερνάω το μεσημεριανό. Κι εγώ σου κερνάω το μεσημεριανό σου. Όλα περάσουν. Έκτακτα νέα σε αυτό το λεωφορείο. Ο Βασίλης κερνάει το μεσημεριανό. Ναι. Εν τέλει θα το πληρώσω εγώ. Α, ωραία. Θέλω να αρχίσω ότι θέλω να μάθω να σφυρίζω και δεν κάνετε κανένας να ασχοληθεί. Και δεν μπορώ να το κάνω. Νικολέτα, συγχύστε τώρα. Η Νικολέτα πρέπει να μάθει λίγο σωστά. Ναι, και κανένας δεν μου μαθαίνει. Μα δεν είναι. Δεν πειράζει. Κανένας δεν μου μαθαίνει. Φτάσαμε στο Μπουζάο. Και τώρα πάμε στην Μητρόπολη. Εδώ πέρα ο προαύριος χώρος και η εκκλησία. Λύκειο ιδρύθηκε το 1836. Το 1837 άρχισε η ίδρυση αυτού του κτηρίου. Παλαιά λειτουργήσε το εκκλησιαστικό λύκειο σε ένα από τα κτίρια που είναι δίπλα εδώ. Και τώρα λειτουργεί το εκκλησιαστικό λύκειο εδώ πέρα από το 2007. Και από το 2017 μέχρι το 2020, με ευρωπαϊκή χορήγηση, ανανέωσε το κτίριο και τώρα υπάρχει λειτουργία εδώ πέρα ένα εκκλησιαστικό λύκειο, όπως τα νεότερα μουσεία του κόσμου μας. Όλα αυτά τα αντικείμενα που θα δείτε εδώ πέρα στο μουσείο είναι από τις ενορίες της Μητρόπολης μας, από τον νόμο Μπουζάο και Βράντζα, που αποτελούν την Μητρόπολη μας, από τους δύο νόμους. Νεόφυτος ο Κρητικός, που έγινε μετά και Μητροπολίτης της Ρωμανικής χώρας. Μητροφάνης, ο Λουκάς εκ Κύπρου, που ήταν και σύμβουλος του ηγεμόνος Μιχαήλ του Γενναίου, 1590. Είχαμε πολύ καλούς επισκόπους και ο κάθε επίσκοπος
έτσι, εργάστηκε. Είχε βέβαια ο κάθε επίσκοπος και την βοήθεια του ηγεμόνος. Έτσι εξηγείται ότι αυτός ο ναός χτίστηκε από τον ηγεμόνα Ματθαίος Βασαρά. Ματθαίος Βασαρά. Η οικογένεια το βρίσκεται πίσω, ζωγραφισμένη στον τοίχο του ναού. 1649. Για αυτό το λόγο και ονομάστηκε ο επισκοπικός ηγεμονικός καθολικός ναός. Και ο άλλος είναι ο αρχιεπισκοπικός ναός της επαρχίας μας, της αναλύσεως. Εδώ είναι ο ηγεμονικός καθολικός ναός της τιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα είμαστε σε ένα χώρο που έχει κάτι θερμά σπα με κάτι ηφαίστεια και λάσπες. Βλέπετε εκεί πέρα στο βάθος τα πετρώματα. Σύντομα θα τα δούμε και από ψηλά με τον drone. Σε 3, 2, 1. Κρανίου τόπος, σαν να είμαστε σε σελήνη. Έχει δύο τέτοια σημεία στον κόσμο, στο Μεξικό και στο Αζερμπαϊτζάν και ένα εδώ στη Ρουμανία. Ο πάτερ έγινε χάλια, είχε να μας πει κάτι. Έκανα τα πάντα για να μην πέσω και έπεσα. Ρουμανία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Θα το ξανά κάναμε παραπάνω μέρες.
Θα συμφωνήσω με τη συγκάτοικο. Λοιπόν, μου άρεσε πολύ το σπίτι του Τσαουσέσκου που πήγαμε. Ωραία. Μου άρεσαν τα δωμάτια. Ωραία. Αυτό με το χρυσό, Καλά, εσύ είχαν αυλή στα δωμάτια του. Λέω, τι θα κάνουμε, θα πάμε στην αυλή μα. Εδώ είχαν πισίνα 25 άρα. Ναι, άνετα να κολυμπάς, να κάνεις και αγώνες. Ωραία. Και μου άρεσε μετά στον ελεύθερο χρόνο που είχαμε που πήγαμε στο Excalibur. Ήταν πρωτότυπη εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και είχαν πολύ ωραία ποτήρια. Πάρα πολύ ωραία. Πήρες κανένα? Όχι.